Διονύση Πεσαρία. Είμαι τρομερά. Πραγματικά, χωρίς να το θέλω και χωρίς να ξέρω, αγκαλιάζω τη μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει παίξει προοδευτική και όχι μόνο. Έτσι, είσαι έβλημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το ήθος σου. Σήμερα σε τιμήσανε. Σε τιμήσανε με το όνομα τουρνουά για το φιλανθρωπικό αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί συνήθως βάζουν αυτούς που λείπουν από τη ζωή. Χαίρομαι που είναι κάποιος από ενσύνη και έχει δώσει πραγματικά να το ευχαριστηθεί. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου, πώς νιώθεις και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις. Ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος. Δεν περίμενα μια τέτοια εκδήλωση που με τιμήσανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω τι να πω τώρα. Τι άλλο να πω τώρα. Έχω χάσει τα λόγια μου. Το ξέρω και το καταλαβαίνω. Απλούστατα. Ναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω που με θυμηθήκανε και έχω χαθεί εδώ τώρα και 2 χρόνια στις εκδηλώσεις που κάνουν οι παλέμαχοι, διότι παρουσιαστήκαν κάποια προβληματάκια τα οποία συνεχίζονται ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε και θα ξαναβερθώ πάλι κοντά στα παιδιά που τους αγαπώ και με αγαπάνε πάρα πολύ και περνάγαμε πολύ ωραία. Ταξίδια που περνάγαμε. Όπως και η Έμι, σήμερα στενοχωρήθηκε που δεν μπόρεσε να έρθει, διότι έχει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Αυτό είναι καλό να έχουμε δουλειά. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είσαι μόνος καλός ποδοσφαιριστής, είσαι και καλός χορευτής. Και με την Ένωση περνάγαμε υπέροχα. Και συνεχίζουμε να χορεύουμε με την Έμι. Πάμε κάθε Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Έχουμε βρει ένα μαγαζί στη Λούτσα και είναι ένας φοβερός τραγουδιστής. Ο Μπάμπης ο Βασάλος και το συγκρότημά του μαζί και περνάμε θαυμάσια και χορεύουμε συνέχεια. Και αυτό είναι μια γυμναστική και αυτή. Σε χαίρομαι, Διονύση μου, που είσαι όμορφος, δυνατός, γερός, χορεύεις, γλεντάς και θέλω να δώσεις τις ευχές σου για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και στις ομάδες. Το μόνο που με έχει στενοχωρήσει και θα το πω αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ομάδες παίζουν ξένοι παίκτες. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Τα δικά μας παιδιά τι θα γίνουν. Πού θα βρουν θέση να παίξουν μπάλα. Αυτό είναι δυστυχώς η εξέλιξη της Ευρώπης. Διότι στις εποχές της δικές μας ήμασταν όλοι Έλληνες. Και είχαμε και ομάδες πολύ δυνατές, πολύ καλές. Και βλέπαν και καλό ποδόσφαιρο. Σπεσάρια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την βράβευή σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Χρουσαλά. Ποδοσφαιρική εμφάνιση, πολλά συγχαρητήρια για το τουρνά, πολλά τρόφιμα μαζευτήκανε. Θέλω να μου πεις 2 λόγια για αυτό που διοργανώσατε μαζί με τους βετεράνους του Πειραιά. Συγχαρητήρια ανήκουν στους βετεράνους, καθώς και στους συμμετέχοντες. Έχουμε σωματεία από τη Δραπετσόνα και όλες τις περιοχές. Εκεί όλες τις περιοχές έχουμε τους νεαρούς από τις ακαδημίες της πόλης. Προφανώς και σε αυτές τις μέρες έχουμε όλοι έναν χαρακτήρα πιο κοινωνικού ενδιαφέροντος. Όμως οι παλέμαχοι μας έχουν συνηθίσει εδώ και χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να έχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είμαστε πάντα δίπλα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τις δυνικές μας δυνάμεις. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους σας, να περάσουμε όμορφα με τις οικογένειές μας και να έχουμε πάντα τη δύναμη και την υπομονή να μπορούμε να ασχολούμαστε και με τον συνάνθρωπο και σε ευχαριστούμε πάντα για το παράδειγμά σας. Να είστε καλά. Δύο δηλώσεις ακόμα. Έπαιξες ποδόσφαιρο. Πώς σου φάνηκαν οι βετεράνοι? Θέλουν δουλειά ακόμη. Θα μάθουν. Και μία ευχή να δώσει για τον κόσμο. Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία για την επόμενη χρονιά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ, Χρουσαλά μου. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας και τον Νεκτάριο Τσίρμπα. 2 λόγια θέλω να πεις για αυτό το ωραίο τουρνά που τιμήσατε το Διονύση Πεσαρία και όχι μόνο, μαζέψατε τρόφιμα, προσφέρατε θέαμα, προσφέρατε χαμόγελα, γλυκά στα παιδιά, σοκολάτες, καραμέλες, μαζί με χορηγούς που βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να μου πεις 2 λόγια. Όταν καταφέρνεις μέσα σε μια εκδήλωση να συνυπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες και να προσφέρουν χαρά, χαμόγελα και πάνω απ' όλα βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, τότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Άλλη μια εξαιρετική συνεργασία του Δήμου μας με τους παλέμαχους του Πειραιά. Ευελπιστούμε στη συνέχεια να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους και πάνω απ' όλα χαρά για όλο τον κόσμο και πραγματικά να μην υπάρχει άνθρωπος που να βιώσει έτσι
κάπως με δυσάρεστο τρόπο τα Χριστούγεννα. Ζήλεψες που παίξεις μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια έκπληξη, ότι δεν την είχαμε προετοιμασμένη. Το συζητούσαμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Το υλοποιήσαμε σίγουρα. Όταν με ανθρώπους που συνεργάζεσαι καθημερινά, έχεις την ευκαιρία να συνυπάρξεις και στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς είναι μεγάλη χαρά για μένα κυρίως και νομίζω ότι το χάρηκαν όλοι. Από εκεί πέρα, προσωπικά για μένα, έχω καιρό να βρεθώ σε αγωνιστικό χώρο και ήταν το συνέστημα έτσι λίγο περίεργο. Όμορφο. Σίγουρα όμορφο, σίγουρα. Σκέφτεσαι να φτιάξεις ανεξάρτητο, γιατί εκεί στο Δήμο έχετε μαζευτεί πολλοί πιτσιρικάδες. Ωραία ιδέα. Καταρχήν πρέπει να τους οργανώσουμε λίγο, να φτιάξουμε λίγο τα συστήματά μας. Από το έχει. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα στην πορεία. Θα τα βρούμε όλα. Ελπίζω να έχουμε τη χαρά να ξαναβρεθούμε και άλλη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Νεκτάρι, θέλω να μου πεις πού θα πάνε τα τρόφιμα. Θα πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Φροντίζουμε αυτές τις άγιες μέρες να μην λείψουν πραγματικά τα βασικά αγαθά σε κανέναν. Και σε συνεργασία με το υπόλοιπο τμήμα του Δήμου μας θα διοργανώσουμε και κάποιες εξαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια από τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας και τον Νικόλα Σούτα. Δεν λείπεις και εσύ από το τουρνό αυτό το φανταστικό, το φιλανθρωπικό. Ήσουν και είσαι και χορηγός. Πρόσφερες χαμόγελα πραγματικά στα παιδιά που ήσουν χορηγία στα σοκολατάκια και στις καραμέλες των παιδιών και ό,τι μπόρεσες και σε τρόφιμα και όπου βοήθησες. Θέλω να μου πεις πραγματικά πώς το είδες όλο αυτό και πώς βλέπεις αυτές τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος και οι βετεράνοι. Πάντοτε είναι ωραία αυτά τα πράγματα, οι διοργάνωσεις τέτοιου είδους είναι πολύ ωραίες. Σήμερα ήταν πολύ ωραία, φανταστική, οργανωμένη βραδιά. Ήταν παράγοντες της πόλης, ομάδες. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Είδαμε ότι παίξανε μπάλα ο Δήμαρχος, οι αντιδημάρχοι με τους βετεράνους του Πειραιά. Ζήλεψες καθόλου να παίξεις και εσύ μπάλα? Όχι, αλλά ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια αυτή και πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, θα προτιμούσες το τρίτο ημίχρονο του φαγητού εννοώ? Δώσανε ψυχή, η αλήθεια είναι, την οποία δεν διαθέτω. Θέλω να μου πεις πραγματικά τι θα ευχηθείς, τι θέλει να ευχηθείς στον κόσμο που διανύουμε τώρα, έρχεται κοντά τα Χριστούγεννα. Εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα. Και κάθε χρόνος να είναι καλύτερος για όλους μας και για τα παιδιά μας κυριότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σούτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χαρά μου. Έχουμε κοντά μας τον Γιαννακόπουλο, τον διευθυντή των φυλακών της Αυλώνας.
με την νεολαία είσαι εσύ εκεί πέρα, με τα παιδιά. Θέλω, πραγματικά βρίσκεσαι εδώ, δεν χάνεται. Είσαι κοντά στους βετεράνους και στο Δήμο και στους βετεράνους. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου, πώς σου φαίνονται αυτές οι προσπάθειες και τι ελλείψεις βασικά έχετε εσείς εκεί πέρα, για να ακούσει ο κόσμος, γιατί ξέρω ότι έχετε αρκετές ελλείψεις που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί στις φυλακές των ανηλίκων. Πρώτα-πρώτα, ευχαριστώ που με καλέσατε και είμαι εδώ. Και ξέρετε πάντα ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας, γιατί πραγματικά σας αγαπάω και σας έχω δει μέσα μου. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι σας βλέπω σαν αιώνιους έφηβους, δεν θα γεράσετε ποτέ. Και το χαίρομαι αυτό πραγματικά, γιατί και εγώ έτσι δεν θέλω να γεράσω ποτέ. Θέλω να είμαστε μέσα στη μάχη, μέσα στη ζωή, μέσα στον αγώνα. Και σας βλέπω επίσης σαν μια τεράστια αγκαλιά, η οποία είναι ανοιχτή για να βάλει μέσα όποια κοινωνική ομάδα έχει ανάγκη. Είτε τους κρατούμενους, που το κάνετε πολλές φορές και το αποδείξατε, είτε τους ανθρώπους τώρα που έχουν ανάγκη από πέντε τρόφιμα, όπως βλέπω εκεί πέρα που έχετε σύνδεση. Να είστε πάντα καλά. Εγώ, ό,τι μπορώ, θα είμαι πάντα δίπλα σας και σας αγαπάω πραγματικά. Και εύχομαι καλές γιορτές, να είστε όλοι καλά και εσείς και τα παιδιά σας και οι οικογένειές σας. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.